παίζει, να φάνε και αυτοί που δεν έχουν μια φτωχιά. Τι έχουν ετοιμάσει. Είναι κρέας με ρύζι με κουνιστό, είναι παστίτσο, είναι γλυκό, είναι πίτε κοτόπιτες με τυρί, σαλάτες, σαλάτα με καρότα και με όλα σπέσια και ψωμί αυτό. Και φρούτα πολλά. Πόσες μερίδες έχετε ετοιμάσει. 75 μερίδες. Παίρνετε δίνηση η οικογένεια. Ένα διπλό και ένα μονό. Η Εκκλησία είναι μάνα. Και εφόσον είναι μάνα και μάνα Αγία και Παναγία, αγαπάει όλους. Και δεν μπορεί να τρώει ο άνθρωπος της Εκκλησίας και ο άλλος να είναι πεινασμένος δίπλα. Δεν μπορεί να ζει τον Χριστό και να ζει με κουβέντες, με επιφάνειες κοσμικές και με λόγια. Οφείλει να διακονεί και να προσφέρει και να παρηγορεί και να ενισχύει και να χορταίνει τον πεινασμένο. Γι' αυτό η χάρη του Θεού και όλοι οι πατέρες εδώ και οι κυρίες σήμερα τη μεγάλη χρονιά μέρα ετοίμασαν όλα αυτά τα εδέσματα και να προσφέρουν ώστε να έχουν στο τραπέζι του, στο χριστουγεννιάτικο, οι αδελφοί που έχουν δυσκολία, τα απαραίτητα. Ευχόμαστε να δώσει ο Θεός ώστε να μην υπάρξουν άνθρωποι πειρασμένοι ποτέ, να υπάρχουν αγαθά, να υπάρχουν τα φαγητά που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι και ευχόμαστε και εμείς να μάθουμε να αγαπάμε και να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο. Ευχηθώ σε όλους Άγια Χριστούγεννα να ζήσουμε και σήμερα και πάντα να έχουμε Χριστούγεννα. Ευλογημένη καλή χρονιά και πρέπει να πω ότι η Μητρόπολη είναι κοντά σε κάθε άνθρωπο και πρέπει να είναι. Ευχαριστούμε και όλους εκείνους που προσφέρουν και βοηθούν την προσπάθεια των συζητείων, γιατί είναι γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι με πολύ αγάπη προσφέρουν υλικά αγαθά και μπορούν και τα σύνδια και διατηρούν. Ο Θεός να ευλογεί. Καλή χρονιά και ευλογημένη.